Στα ζητήματα του χρέου και των τηλεοπτικών αδειών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας στη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή γραμματέα και πολιτική γραμματεία. Εν ώψη τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία για το διαγωνισμό για τι τηλεοπτικέ άδειε, ο κ. Τσίπρα υπερασπίστηκε τη ρύθμιση τη κυβέρνηση αλλά και τον Υπουργό Επικρατεία. Ω προ τι τηλεοπτικέ άδειε, ο κ. Τσίπρα είπε ότι το πραγματικό διακύβευμα είναι αν επιτέλου σε αυτόν τον τόπο θα αποφασίζει η Βουλή με την πλειοψηφία τη. Εάν θα αποφασίζει η εκλεγμένη κυβέρνηση ή θα αποφασίζουν τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Παράλληλα, πέρασε στην αντεπίθεση όσον αφορά στις κατηγορίε περί κυβερνητικών τη δικαιοσύνη, επικαλούμενος απόσπασμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχουν παρά να δουν τι ακριβώς μα είπε ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη, αν θυμάστε, κλείνοντα την ομιλία του στη Βουλή. στην πρόσφατη προημερησία διάταξη συζήτηση που εμεί προκαλέσαμε για τη διαπλοκή. Σας διαβάζω ακριβώς τα λόγια του. Υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα. Και δεν θα αργήσει η μέρα που η θεσμική εκτροπή που επιχειρείτε θα πέσει στο κενό μαζί με την ίδια την κυβέρνησή σας. Τι θα πει αυτό. Ομολογία πραξικοπήματος. Τι θα πει υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα. Ποιοι είναι αυτοί που τους ξέρει αυτός και εμείς δεν τους ξέρουμε. Μήπως ξέρει κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Και προς τι ο πολιτικός τόνος. Ε, λοιπόν, εδώ θα το δηλώσουμε ξεκάθαρα. Αυτή δεν είναι μια μάχη ενός Υπουργού. Είναι μια μάχη μιας παράταξης και ολόκληρου του ελληνικού λαού για να μπει επιτέλους φως στο σκοτάδι της διαπλοκής εδώ για τόσα χρόνια. Και αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης τις απειλές να τις απευθύνει στο κόμμα του, όχι στην αριστερά. Ω προ το ζήτημα του χρέου, ο Πρωθυπουργό επανέλαβε ότι τώρα είναι η ώρα να πάρθουν οριστικέ και προωθητικέ αποφάσει σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του χρέου. Δύο μηνύματα προ τον Αλέξη Τσίπρα έβγαλαν ουσιαστικά ισοκομματικέ κάλπε για την ανάδειξη των οργάνων τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο εστάλει με τι 38 λευκέ ψήφου το μοναδικό υποψήφιο γραμματέα για την Κεντρική Επιτροπή και το δεύτερο με την μη εκλογή τη Όλγα Γεροβασίλη και του Αρεστίδη Μπαλτά στο Πολιτικό Συμβούλιο. Εάν και αποτελούσαν προτάσει του Πρωθυπουργού στη θέση του Εξελέγησαν η Τασία Χριστοδηλοπούλου και η Φωτεινή Βάκη, οι οποίε προτάθηκαν από μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Οι εργασίε τη Συνόδου τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκαν το βράδυ τη Κυριακή με την ψήφιση του Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή, αλλά και με την εκλογή τη Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα απαρτίζεται πλέον από το Πολιτικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεω του Αλέξη Τσίπρα. Για Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή ψήφισαν 150 και έγκυρα βρέθηκαν 149. Ο Παναγιώτη Ρήγα έλαβε. 111, Λευκά 11, 38, Άκυρα 1. Έτσι με ποσοστό 75% επανεξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Επιβεβαίωσε το πολιτικό μας σχέδιο να συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα από θέσεις διακυβέρνησης ώστε να πετύχουμε το στόχο για την οριστική έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Για να βγούμε επιτέλους από την μέγενη της Επιτροπίας να αποκαταστήσουμε την οικονομική αυτονομία, την οικονομική ανεξαρτησία της χώρας μας.